τυπικά ή όχι, έτσι ο Προμηθέας θα λέγαμε σήμερα ότι είναι ο οικοδεσπότης γενικά ως ολόκληρο τουρνουά. Οπότε το τυπικά γηπεδούχος θα πάει στις υπόλοιπες ομάδες. Άστοχο σουτ, έχουμε όμως επιθετικό rebound και τώρα πολύ δυνατός. Με το νούμερο τελειώσει τη φάση, πραγματικά πάρα πολύ απειλητικός. Μαντζούκας βρίσκει χώρα από το δεξί φτερό. Δεν θα βρει στόχο. Σηκώθηκε όλος ο παγκός του Προμηθέα να το χειροκροτήσει. Ο ίδιος όμως. 2-13. Υπάρχουν όμως και άλλοι παίκτες. Ο Προμηθέας όμως θα κλέψει την μπάλα και θα φύγει. Με παίκτη παραπάνω ο Μαντζούκας. Θα σταθεί στον αέρα απέναντι στον Ενζόσα. Πάσουν τη φάση. Η μπάλα χαμηλά στον Ενζόσα. Θα το δούμε πάρα πολλές φορές αυτό. Απέναντι στον Δοχίση και ο Μπαζίνας. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Παραμένει το 2-2. Μια ομάδα η Στέλλα Τζούρα που μεταξύ άλλων έχει αναδείξει και. Είναι πάρα πολύ ψηλός όμως. 7-7 για να επιστρέψουμε στα του αγώνα 5 και 10 για το πρώτο δεκάλεπτο. Οι Ιταλοί βρίσκουν ελεύθερο σουτ. Δεν θα το πάρει. Θα προσποιηθεί και θα τροφοδοτήσει πολύ ωραία τον χαμηλό. Επανέλθει η ομάδα για να μέτρηση έχει ξεκινήσει πλέον κανονικά. Ο Προμηθέας παίζει ψηλά στα 3 τέταρτα χωρίς να καταφέρει να κλέψει. Κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα πράγματα και στους παίκτες της Στέλλα Τζούρα αλλά τόσο της Ραλ όσο και του Ερυθρού. Την ώρα όμως που θα. Υπάρχει όμως ελεύθερο σουτ. Θα κλείσει πάνω στον γρήγορα αλλιώς πάνω στον αντίπαλό του και θα το αποτρέψει αυτή την ενέργεια. Ενζόσα όμως θα παίξει στα πόδια εκεί των αναμέτρησης. Να δούμε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις θέσεις που θα διατηρήσουν οι δευτερόλεπτες στη διάθεσή τους μετά την καλή άμυνα του Προμηθεία. Υπάρχει όμως χρόνος. Η μπάλα στον Ενζόσα προλαβαίνει. Θα επαναφέρει ο Μπότζιο. Να δούμε. Πολύ καλή άμυνα του Προμηθεία. Δεν μπορούν να την διασπάσουν οι Ιταλοί. Έχουν όμως pick and roll ξανά με τον Ενζόσα να γυρίζει με αριστερό hook. Κακό. Πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου στο μείον 2 η Πατρινή 19-21. Επίθεση 14 δευτερόλεπτο για τους Ιταλούς. Ο Ενζόσα, αν τροφοδοτηθεί εκεί, υπάρχει πρόβλημα. Λευτέρη Ματζούκα πέρυσι φτάσε μέχρι το χάλκινο μετάλλιο. Ενζόσα θέλει να πάρει τον αριστερό διάδρομο. Πολύ καλό το footwork από τον ψηλό του. Στέλλα Τζούρα γυρίζει με δεξί hook. Ο Έλληνας παίκτης θα παίξει το κλασικό πηγερό με τον Ενζόσα. Δεν θα καταφέρει. Να δούμε τώρα. Από την αριστερή πλευρά ο Φόλκ δίνει στον Ενζόσα ο οποίος θα σκοράρει 24-27 λοιπόν. 6,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Ελεύθερο τρίποντο για τον Προμηθέα. Ήρθε όμως με καταπληκτικό. Αλλά η Στέλλα Τζούρα έχει 19 ολόκληρα δευτερόλεπτα στην επίθεση, στη διάθεσή της. Δηλαδή μια γεμάτη επίθεση μισού γηπέδου. Και μια καλή επιλογή. Ενζόσα στο pick and roll. Πολύ ωραία η πάσα χαμηλά. Χατζούλης για 3. Σε κάθε περίπτωση την άνθρωπο Ενζόσα ψηλότερα. Κατεβάζει ο Μπότζιλου, έρχεται ο. Και ο Κολλιός έχει να βοηθήσει το μαρκάρισμα του Μαντζούκα. Έχει τα καταφέρει και πάρα πολύ εύκολα πλέον. Πικ με τον Μαντζούκα ο Μπαζίνας. Κακό τελείο, μάτσαλο. Φόβρες δεν προσπαθούν έτσι να παίζουν τόσο με. Αν θέλετε να το πούμε έτσι ορθολογικά, μια που τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, ο Ενζόσα τώρα πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Τι ασίστ που ήθελα με 14 πόντους και 8 rebound, τι άλλο να κάνει το παιδί αυτό. Τώρα απέναντι σε δύο δεν θα τα καταφέρει. Στέρα αυτή τη ηλικιακή κατηγορία του Under 16, εν πάση περιπτώσει. Κάποια ονόματα, κάποια παιδιά από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Και θα το πάρει μόνο του. Παίρνει πλάγιο πικ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πάνω του και θα το σχολιάσουμε αυτό την ώρα που θα σκοράρει κιόλα. Την παλαπαραμένη σε χέρια συμπαικτών του, θα προλάβει ο Κολλιός. Όχι. Μετά από μια συνεννοησία και έναν φόβο για το ποιος θα εκτελέσει ο Προμηθέας. Πέφτει. Πέφτει στους 7. Και πάρα πολύ ωραία ψηλά θα τοποθετήσει. Και ο Τζιορντάνο κατεβάζει. Θα επιστρέψει τον Βιζιντίν ο οποίος θέλει να τροφοδοτήσει χαμηλά τον Ενζόση. Ο οποίος όμως έχει ανεβάσει το ρυθμό του Προμηθέα. Μαντζούκας για 3. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί και φάουλ του Προμηθέα. Αχρίαστο φάουλ γιατί οδηγεί. Διείσδυση, φλόουτερ, ωραίο τελείωμα. Άστοχο. Και ριμπάνω από τον Ενζόσα. Ίσως για αυτή Προμηθέας φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κολλιός δίνει στο Μαντζούκα ο οποίος θα δεχθεί ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ. Να επαναφέρει. Να δούμε. Σουτ 2 πόντων. Άλλο ένα στοπ όμως από τον Ενζόσα. Και σχετικά εύκολο στοπ. Και πάσα ευνηδιασμού τα κάνει όλα και συμφέρει ο Ενζόσα. Αριστερό φτερό κινείται προς την αριστερή γωνία. Δεν παίζει τον αντιπαλό στα πόδια, δίνει πάρα πολύ ωραία στο Μυρμήγκι ο οποίος δεν θα τα καταφέρει. Θα χάσει την μπάλα, ήταν κακή πάσα του μάλλον. Και η Ιταλή τώρα με τον Ενζόσα να πετυχαίνει το καλάθι, να παίρνει και το φάουλ εντυπωσιακό. Και τώρα καλείται ο Προμηθέας να παίξει άμυνα. Έχει απάντηση, δεν έχει. Βρέθηκε ο Λομόναχος ο Μπουγκλιάτη χωρίς να σκοράρει. Έχω όμως επιθετικό rebound και συνάζος Μπαζίνας 5 και 10 πριν το τέλος. Για να διευρυνθεί αυτό το προβάδισμα της ομάδας του Μελιγδί. Αλλά ο Ενζόσα παίζει άμυνα στο κέντρο του γηπέδου και κλέβει και κερδίζει φάουλ. Και δικαίωμα γύρω. Να πασάρει για τον Τζιορντάνο. Πλάγιο πικ από τον Ενζόσα. Τζιορντάνο στέκεται. Πασάρει ξανά στον ψηλό. Κικάουτ εξαιρετικό για το συμπαίκτη του. Ξανά ο Ενζόσα.
Δεν έχουμε καλά, διότι Χρεμός δεν εκτέλεσε έτσι κάποια βεβαιασμένη επιλογή. Μα goaltending ήταν αυτό, δεν χρεώθηκε. Τα παφέρει όμως, Κολλιός για τον Μπατζίνη, απαιτείται στην κλώζα του άμυνα. Step back που θυμίζει και λίγο Λούκα. Ο τρόπος που έκπα από τους παίκτες του Προμηθέας, συγχωρέστε με, δεν είναι πολλά τα υψωμένα κορμιά μπροστά μου. Δεν μπορώ να δω, ενζώσα στο rebound. Δεξί hook. Άστοχο ξανά, παίκτες του Γκαντόλφη. Και εν τέλει ο Βιζιντίν είναι αυτός ο οποίος θα στοχίσει ξανά ο Ενζίζη. Αν είναι δυνατόν, πέστοχο. Rebound όμως από τον Γοργότσι. Όχι, και τον σταματάει πολύ ψηλά. Κερδίζουν, Άσος Μπαζίνας. Διεισδύ, προσπαθεί. Να δούμε. Υπάρχει ένα προβληματάκι, είναι αλήθεια, με τον κόσμο. Στον Μπαζίνα, ο οποίος θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Παλεύει για το rebound εκεί ο Προμηθέας, δεν τα καταφέρνει όμως. 1-15, αστοχή στην δεύτερη, παλεύει για το rebound ο Προμηθέας, νικητής εν τέλει. Ο ψηλός της, τη χρήσουμε φαβορή. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και το ενδεχόμενο διπλής παράτασης είναι υπαρκτό. Να δούμε, πολύ ωραία θα τροποδοτηθεί χαμηλή. Να δούμε, Ιταλή τώρα. Ξανά, πολλές διεισδύσεις. Αυτή δεν θα βρει. Αγκαλιά με το προβάδισμα Προμηθέας, αν σκοράρει, Ματζούκας, διεισδύ. Δεν στέκει, Μπαζίνας, διστάζει. Κερδίζει κάποια μέτρα, διεισδύει, τον σταματάει εκπληκτικά όμως ο Ενζώσα.